Εδώ λοιπόν είχα πάει, παιδιά, στο φεγγάρι πήγα μια βόλτα και σιγά σιγά το αφήνω. Βαρέθηκα να τους βλέπω από εκεί πάνω. Πετάγανε εδώ στα λευκάδια της Νάουσας όλοι οι περιστεράδες και τους έπαιρνα μάτι από εκεί από το φεγγάρι. Το αφήνω λοιπόν σιγά σιγά το φεγγαράκι και κατεβάζω λίγο τη μηχανή προς τα κάτω. Το φεγγάρι είναι εκεί στο σβήσιμο. Σβησμένος ήμουνα και τα βλέπα. Ήρθαμε εδώ σε μια περιοχή στα λευκάδια της Νάουσας. Πλήρη άπνοια, απογευματάκι και θα μας κάνει ένα χαβά ο φίλος μας ο Γιάννης εδώ. Τις 2 του Δεκέμβρη το 2022. Επαναλαμβάνω, με πλήρη άπνοια. Και μου που θα γεμίσει ο ουρανός περιστέρια. Τώρα τα κάνει λίγο έτσι, θα νευριάζει και να είναι νευρικά. Δεν κρατιούνται. Γιάννη, όποτε θες θα πετάς. Έτοιμος είμαι. Τώρα, περίμενε, θα τα βάλω λίγο μέση και θα τα βγάλω. Ναι, κάνε ό,τι θέλεις. Ό,τι θες κάνε. Κάτσε να δούμε. Και κανονίστε, μην με ξεφτελίσετε, αλλή μόνο σας. Ακούστηκε και η δήλωσή του. Όλα γράφονται. Η κάμερα είναι μαρτυριάρα. Γι' αυτό να προσέχετε τι λέτε. Έχω τραβηχτεί πίσω από το σε ένα χωραφάκι, έχω μπει μέσα. Και με πλήρη άπνοια και 100% υγρασία έβρεχε 3 μέρες ασταμάτητα εδώ στην περιοχή. Βλέπουμε την ομάδα, την ομαδάρα θα έλεγα, του φίλου μας του Γιάννη. Ωραίες πλάτες. Όπου πλάτες και πάνε κάτω. Να τα και τα μάγουλα. Κάτσε να ανοίξω λίγο πλάνο γιατί βλέπετε τι γίνεται. Αξίζει και τον κόπο. Σε μια μεγάλη οθόνη θα βλέπετε αυτό το φουγάρο. Φουγάρο θα το λέω εγώ. Σαν το φουγάρο φύγανε. Πώς ανάβει το φουγάρο τη φωτιά, τον καπνό. Έτσι. Και στο έλα αυτός είναι ο φίλος μας ο Γιάννης. Τέτοια μάγουλα μας δείχνουν τα περιστέρια του. Όρθια, ψηλά φτερά και τραλαλά. Λοιπόν, δεν είναι αυτός ο τζινής, αυτός είναι ένας. Και όπου και να πάμε, τέτοιους τζινίδες θα βλέπουμε. Όχι, αυτός είναι μισασπρόκολος. Αυτό ήταν. Για να δω, όπου έχει και κάτω ρε, τώρα τα είδα. Άμα δε, καμιά φορά με την κάμερα ξεχνιέσαι, κάτω εκεί στο δέντρο. Αυτός είναι τέρμα ζουμ, μέσα εκεί και έρχεται. Κάτσε να πάω και στην αριστερή πλευρά από εδώ, εδώ άλλος. Ναι, κάνανε μία κίνηση μπροστά και τώρα μας καβαλήσανε και πάνε προς τα πίσω, προς το βουνό της Νάουσας. Βέβαια αυτό δεν λέει τίποτα, παντού έχει περιστέρια. Γιατί τώρα άμα γυρίσω τη μηχανή εδώ πάνω, τώρα βλέπω κάτι όρθια. Εδώ αυτά. Μ' αρέσουν αυτά που είναι τελείως από πάνω μου και κάνουν τα ανεβατόρια που λέμε. Μ' αρέσει να τραβάω. Και πήρανε και τον πόη αμέσως, ε. Φεύγες έχουν τα πουλιά. Πολύ φεύγες. Μεγάλες φεύγες, ναι. Άλλα πάνε και άλλα έρχονται. Και στο έλα θαυμάστε. Μη γυρνάς πλάτη, ρε. Τον εμάτιασα. Τον είχα μούρι, μάγουλα και μου γύρισε πλάτη. Θα τον κρατήσω όμως λίγο. Τώρα θα κάνει στροφή και θα βαρέσει. Θα βαρέσει κορδόνι τώρα. Να τώρα. Σας το πα. Τα καλά τα πουλιά φαίνονται. Ακόμα και στην πλάτη που είναι γυρισμένα. Και μέσα εκεί. Για πάμε τώρα να δούμε. Πού να δούμε. Κάτω εκεί. Αριστερά. Αφήνω την κάμερα και βλέπουμε το μάτι, παιδιά. Αλλιώς δεν γίνεται. Τώρα αυτό έχει φύγει για την πίσω μεριά από ό,τι τράβαγα πριν. Ορίστε και μια διαγώνια ωραία. Και μούρι. Αυτός λοιπόν είναι ο φίλος μας ο Γιάννης εδώ στα λευκάδια της Νάουσας. Παίρνετε μια εικόνα από τα πουλιά που θα ετοιμάσει και αυτός για το Μάρτι. Ναι, θα πετάξουν εδώ μια ομάδα φίλων το Μάρτι.
τέτοια περιστέρια, ναι. Τώρα είμαστε στα ξεκινήματα, αλλά από ό,τι μου είπε, τους δίνει 15-20 καλάμια την ημέρα, στα καρφιά. Ξέχασε, λέει, να βάλει και το ρολόι. Γιάννη, το ρολόι πόσα λεπτά το αφήνεις, ρε. Α, έχει φύγει, ρε. Πού πήγε, ρε. Ρε, χάσαμε το Γιάννη, ρε. Ρε, Γιάννη, πού είσαι, ρε. Τα βλέπει και αυτός από εκεί στη γωνία. Α, καλά, εντάξει, εντάξει. Κάτσε, γιατί, ω, αυτά, ρε, φύγανε πίσω μου. Τώρα γύρισα ανάποδα. Ουα, πω, πω, καρφίτσες. Από ό,τι ξέρω εδώ και από τον άλλο το φίλο μας, το Γιάννη, τα αφήνουν στα 11 λεπτά. Δηλαδή, οι χαβάδες που κάνουν πολύ μεγάλοι. Τεράστιοι, θα έλεγα, ναι. Πόσα λεπτά τα αφήνεις επάνω? Πόσα λεπτά βάζεις το ρολόι? 10 λεπτά σίγουρα. Α, αυτός τα αφήνει 10. Αυτά και 20 κρατάνε. Wow, κοιτάξτε εδώ, ανεβατόρια. Στα καρφιά, ναι. Μέσα εκεί. Αυτό σημαίνει κρατάνε τις δυνάμεις τους, δηλαδή, και στα πολύ ψηλά. Για να γυρίσω στο άλλο το σύννεφο. Τώρα θα παίζω μπάλα μέσα εδώ. Μέσα στα σύννεφα. Μερικά έχουν μπει και ήδη μέσα στο σύννεφο. Κι άλλος ένας εδώ, τσιναράς. Αυτό να τον πιάσω πίσω, πλάτη. Φεύγει, φεύγει, πάει μέσα αυτός, ναι. Πάνε μέχρι την Άουσα, γυρνάνε στα καρφιά και ξανακάνουν αυτό το δρομολόγιο. Μέσα, μπρος πίσω πάνε. Τώρα αυτό τον έχω τέρμα, ζούμε με το ψηφιακό. Είναι πάρα πολύ ψηλά. Μην το βλέπετε έτσι μεγάλο το περιστέρι. Αλλά είναι στην κουρτίνα, ναι. Άμα έχω κουρτίνα, τα τσινόχρωμα είναι τιμητική τους. Για κάτσε να γυρίσω τώρα πάλι από τη δεξιά πλευρά. Να, βλέπω με το άλλο μάτι κάτι κουκίδες. Αλλά πρέπει να πας πολύ γρήγορα να τα βρεις. Φεύγει, φεύγει αυτός μέσα. Και από πάνω έχει και από πάνω περιστέρια. Αυτά είναι τα από πάνω. Αυτός είναι Ντενακλής. Κοιτάξτε πως αγκαλιάζει τον ουρανό και ανεβαίνει, ε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είναι φοβερός. Φοβερός. Ειδικά μες στην κουρτίνα, τα δίνει όλα, ρεσιτάλ. Κάτσε να κατέβω σφαίρα κάτω. Για να δω μια άλλη μια σβέλτα τώρα. Κατέβηκα. Έχει βάλει πολλά και βρίσκω περιστέρια. Κοιτάξτε, και άλλο ένα βλέπω αριστερά. Δύο. Αυτά είναι πιο καρφωμένα. Είναι εκείνα που φεύγανε στην αρχή και έχουν έρθει. Για να δω στο σβήσιμο τώρα πώς πετάνε, ναι. Να βάλω και λίγο κάρβουνο ακόμα. Εδώ. Εδώ τελείωσα, παιδιά. Εδώ πάτωσα, μου τελείωσε όλο το κάρβουνο. Και κοιτάξτε εικόνες, στα καρφιά των καρφιών. Ο άλλος είναι λίγο πιο χαμηλά, αλλά είναι πάρα πολύ ψηλά κι αυτός, έτσι. Αυτά ήταν εκείνα που μείνανε εδώ, επί τόπου. Τα άλλα είναι που πήρανε φόρα και ήρθανε. Και όλα μαζί, για να δω, ο κάτω φαίνεται ελάχιστα, τα άλλα δεν φαίνεται τίποτα. Για να αλλάξω λίγο γωνία, να δούμε τι γίνεται και εδώ, ψάχνω να δω. Με το μάτι το άλλο, τίποτα. Για να δούμε. Να τα. Πω, 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 πω. Τουμπάνα. Τουμπανέξ. Πού και πού βλέπω κανένα περιστέρι. Να, εδώ τώρα πάλι εντόπισα μια διάδα. Τάχω όμως, είναι η κουρτινίτσα. Απλά είναι στο υπερπέραντο υπερπέραντος. Να την αναδιασταυρωθήκανε τώρα. Εδώ αυτό θέλω να τραβήξω. Αυτή είναι και όλη η δυσκολία, παιδιά, του έργου. Όταν βλέπετε λοιπόν περιστέρια στα καρφιά να πετάνε έτσι, κάτι λέει, λέει πολλά. Θα σας πω γιατί εκεί συνήθως κουράζονται και γίνονται προστόφτερα. Του μπανιστές που λέει και ο φίλος μας, ο Άκης, ο Μπουντούρης. Ναι, ήταν πολύ σοφή αυτή η κουβέντα. Του μπανιστές. Λοιπόν, πάμε λοιπόν κάτω. Κάτι άκουσα για να τα ρίξει. Πόσα λεπτά είναι, ρε Γιάννη, τώρα πάνω? 10. 10, ε. Όποτε θες τα ρίχνεις. Ναι. Το μπόι το έχουμε και με το παραπάνω. Εντάξει. Δικαίωμά σου, δεν θέλω να σε παρασύρω, εντάξει. Όποτε θες. Εγώ, λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και μια τελευταία.
εγώ θα πιάσω κάτι εδώ μέσα. Έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει, να τσιμπήσανε. Έφαγε και το χειροκρότημα. Γύρω-γύρω, στερεοφωνικό. Έχουν πιάσει το χωριό εδώ όλες τις γωνίες. Από εδώ, από εκεί, ένας είναι σε κάθε σημείο. Αυτό είναι. Και τα πουλιά πέφτουν αδιάκοπα. Με τα μουσικής πέφτουν τα περιστέρια. Αυτό είναι. Αλληλοστήριξε, ρε παιδιά, αυτό είναι. Όλο το χωριό μαζί του. Για να δούμε και τις περιστερούκλες μας. Βάλτε τα μέσα, Γιάννη. Τώρα. Έχεις και μοσαϊκό βλέπω, ε! Έχουμε και χρωματάκια, έτσι! Για να δούμε... Τις περιστερούκλες του λέω! Αυτά εδώ είναι! Λοιπόν... Μισό λεπτάκι... Όπου έχουμε και κάτι ωραία γαλάζια! Έχει ψιλοσκοτεινιάσει! Επαναλαμβάνω, τώρα είναι με το φως της μηχανής, το ISO! Παρ' όλα αυτά όμως... Εντάξει, φαίνονται τα κομμάτια... Τώρα ο μαύρος είναι στη γωνία, είναι και μαύρος, είναι και στη γωνία, ε! Μαύρη μαυρίλα, λέω, έπιασε, ωραίος, ο μαύρος καραμπέρης. Πεντακάθαρα φαίνεται, εντάξει. Ωραίος καβάς, καταπληκτικός θα έλεγα. Δηλαδή ένα απογευματάκι με πολύ υγρασία, έβρεχε είπαμε 3 μέρες εδώ και πάλι τα πουλιά πήγανε και γίνανε στάχτη και μπούρμπουλοι. Και άμα δεν του έλεγαν να τραβήξει, είχαν περάσει τα 10 λεπτά. Να τα τραβήξω, μου λέει. Τράβα τα, ρε, του λέω. Πώς θα τα αφήσεις επάνω. Μπράβο. Ήταν καλός, καταπληκτικός. Μπράβο, ρε, Γιάννα, ρε, έτσι. Αυτά το Μάρτι θα σκίζουνε, θα είναι ομαδάρα, έτσι. Και έχει κι άλλα, έχει πολλά κουμάσια. Απλά τώρα μας πέταξε ένα κουμάσι. Λοιπόν, θα μας πει και δύο λόγια ίδιος. Έτοιμος να πετάξεις. Ναι, πες. Λοιπόν, για να ρε, σιέτα έτσι φουσκωμένο και λέω τώρα θα πετάξει, θα σηκωθεί. Έκανες ένα έτσι απογευματινό χαβά, πολύ ωραίο, πραγματικά, πάρα πολύ ωραίο. Τα πουλιά πήγανε πολύ ψηλά. Δηλαδή αν δεν είχαμε τη συννεφιά, να είσαι σίγουρος δεν μπορούσα να σε τραβήξω. Θα με νίκαγες δηλαδή, θα νίκαγες την κάμερα του Μπανάνη. Θα σε έγραφε το Guinness, θα σε έγραφε. Ωραίος. Λοιπόν, τέλος πάντων, με αυτά και άλλα, και νομίζω σου έχω πιάσει και εγώ ωραία πλάνα, εκεί στα καρφιά. Το εντυπωσιακό ήταν ότι σου έχω πιάσει πολλά περιστέρια στο σβήσιμο που δεν χαλάγανε τη φτερουγγισιά τους εκεί πάνω. Αυτό είναι δύσκολο πράγμα. Και εσύ το κατέφερες. Ωραία. Το κατάφερες. Λοιπόν, συγχαρητήρια, ρε φίλε. Πες και σε δύο λόγια. Τίποτα, τι να πω. Εμείς είμαστε τώρα στο ξεκίνημα των περιστεριών. Δηλαδή, τα ξεκινήσαμε τα περιστέρια πέρσι ναι. Και φέτος είναι η δεύτερη χρονιά. Και εποχιακά είναι νωρίς. Και εποχιακά. Τα περιστέρια θα τα δούμε μετά πιο ύστερα. Απλώς τώρα τα κάναμε ένα πριβεδάκι έτσι ωραία. Μια καλή μερούλα για να δούμε τα περιστέρια. Πώς είναι στο ξεκίνημά τους τώρα. Α, μπράβο, και πώς θα τα δούμε μετά από 2 μήνες τα περιστέρια. Τα ίδια περιστέρια. Τι είπες τώρα, ρε. Δηλαδή ναι. Πάμε γιατί. Να ζυμωθούν τα περιστέρια. Ναι. Να ψηλώσουν, να περάσουν όλα τα τεστ και τα driver που κάθε περιστέρα τα γνωρίζει. Θα έρθουν τα περιστέρια και μετά καλύτερα και πιο ωραία θα πετάνε και την πάρτι. Ενώ τώρα ακόμα είναι απροσάρμοστα. Ναι, μπορεί καθαρά. Να πετάνε, μπορεί να καρφώνουν, αλλά το μυαλό τους δεν είναι ακόμα στις φωλιές τους και στα κουμάσια τους. Άρα για όποιος είναι πεταχταράς, ναι, τα ξέρει αυτά. Ναι. Άρα για να κλείσουμε, θα πρέπει να σου βάλω ένα τίτλο σε ένα στα 2 βίντεο μαζί, πριν και μετά. Μπράβο. Εντάξει. Το πιο ωραίο είναι πριν και μετά. Μπράβο. Είσαι ωραίος. Το έβγαλα τώρα αυτή τη στιγμή. Το έβγαλες, είσαι... Δεν το είχα διαβάσει. Αυτό, το λόγω τιμή σου μιλάω. Έτσι. Έγινε. Γεια σου, Γιάννη. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Τα λέμε. Yeah.